Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Διαδράσεις. Μια εκπομπή για την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ελευθερίες, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Μια απόπειρα κατανόησης της εποχής της αβεβαιότητας και της κρίσης. Μια εκπομπή για μας και τους άλλους. Με τους Νίκο Τριμικλινιώτη, Θανάη Ψήλα και Δημήτρη Τριμηθιώτη. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί. Καλημέρα αγαπητοί φίλοι, στην εκπομπή Διαδράσεις, ολομέλεια σήμερα, ξεκινούμε πάντα από τα αριστερά, με τη Δανάη Ψήλα, τον Δημήτρη Τριμηθιώτη. Καλημέρα. Και τον Νίκο Τριμηθιώτη, με θέμα μας σήμερα, έναν εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, πολιτεία, η εκκλησία και οι προοπτικές του μέλλοντος, με εκλεκτών προσκεκλημένων, τον Ιωσήφ Παγιάτα, ένα βαθύτατο γνώστη της κυπριακής πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας και πολιτείας, με σπουδές στα οικονομικά και στις κοινωνικές επιστήμες, στέλεχος του Γραφείου Προγραμματισμού σε εποχές δύσκολες ανοικοδόμησης τότε μετά το 1974, διευθυντής κάποτε της Αρχής Λιμένων. Όχι, κάποτε, για 20 χρόνια. Για 20 χρόνια. Για μεγάλων, ναι, μάλιστα, για 20 χρόνια. Και για εμάς τους νεότερους, ίσως πιο γνωστός για τη συμβολή του στην οικοδόμηση της Νέας Κύπρου μετά το πραξικόπημα και την εισβολή, μέσα από την δραστηριοποίησή του και την ίδρυση του συνδέσμου, του Νεοκυπριακού Συνδέσμου. Σε καλωσορίζουμε Ιωσήφ Παγιάτα και στη εκπομπή Διαδράσεις, και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για τους ακροατές μας, να πούμε ότι η εκπομπή μας είναι διαθέσιμη για όποιο θέλει στο dialogos.com και όποιος θέλει να στείλει μηνύματα στο 2250. Να κάνουμε έτσι μια μικρή εισαγωγή στα θέματα μας. 2015, σε μια δύσκολη, εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση γύρω μας, μια εποχή γεμάτη αντιφάσεις και ανασφάλειες, μια εποχή που εκ των πραγμάτων μας αναγκάζει να προβληματιστούμε. Αφρομή μας και αφετηρία μας σήμερα είναι μέσα σε αυτήν την κατάσταση να καταλάβουμε λίγο το τι συμβαίνει στον κόσμο. Και μια και μιλούμε για την κατάσταση, δίπλα μας σφάζονται, συνεχίζονται στη Συρία, στην Παλαιστίνη συνεχίζει το πρόβλημα, ενώ λίγο πιο κάτω στην Ελλάδα έχουμε έναν πρωθυπουργό που και μια κυβέρνηση η οποία κατά πλειοψηφία 75% δεν ορκίζονται στο Ιερό Ευαγγέλιο, θα κάνουν πολιτικών όρκων. Ξεκινούν σε μια δύσκολη και αντιφατική πορεία για το μέλλον, και όταν επισκέπτεται την Κύπρο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ως ήθεστε, η πρώτη του επίσκεψη είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία, επισκέπτεται σαν νούμερο 2 από ό,τι πληροφορούμαστε στο πρωτόκολλο της Κύπρου τον Αρχιεπίσκοπο, και αυτό σε μια χώρα όπου έχει έναν κοσμικό δικοινοτικό κράτος, το οποίο υποτίθεται συνταγματικά τουλάχιστον συνυπάρχουν ισότιμα δύο κοινότητες και δύο θρησκείες, ενώ αναγνωρίζονται ως ισότιμες θρησκευτικά και άλλες θρησκευτικές ομάδες. Οι Αρμένοι, οι Λατίνοι, οι Μαρονίτες κτλ. Για να μην μιλήσουμε και για τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες και ομάδες που υπάρχουν σήμερα σαν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η Κύπρος είναι χώρα μεταναστευτική, είναι χώρα όπου έρχονται μετανάστες. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουμε μια κατάσταση παράξενη. Ένα αρχιεπίσκοπο που δεν χάνει ευκαιρία να παρεμβαίνει με δηλώσεις του ως επιρροπλίστων λαϊκίστικες κουβέντες του καφενέ ή εθνικίστικες κορώνες και κλιζέ ή με διάφορα αντεργατικά, αντικομμουνιστικά και άλλα αντιδραστικά. Έχει άποψη για τα σπρέτς των τραπεζών, έχει άποψη για τους υδρογονάκτρακες ή μήπως είναι οι δοτάθρακες, όπως λέγει ο πρόεδρος μας. Έχει άποψη για τα εργασιακά,
για το Κυπριακό, για την εκπαίδευση και για τα καρναβάλια. Εκεί έχουμε ένα σύστημα μέσω μαζικής ενημέρωσης με διάφορες μεγιστάνες αλλά Μπερλουσκόνη που δεν χάνουν ευκαιρία να τρέχουν ξοπίσω τον αρχιεπίσκοπο και να του προβάλλουν δουλικά και άκρητα και σκανδαλοθυρικά αυτά που λέει. Και ξεκινάμε τις δηλώσεις του αρχιεπίσκοπου με το εμείς. Εμείς νομίζουμε έτσι. Και πάντα διερωτόμαστε στη μέση της κουβέντας του το εμείς αναφέρεται στην Εκκλησία ή στον πολίτη Ηρόδοτο Δημητρίου. Αναφέρεται στον πληθυντικό μεγαλοπρεμπίας τον οποίον χρησιμοποιούν οι εκάστοτε αρχιεπισκόποι όταν δεν θέλουν να είναι απλοί και ανεπιτηδευτοί. Άρα ξεκινούμε από εκεί. Η γνώμη σας για την κατάσταση. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι που το μεγαλύτερο μέρος των Κυπρίων αγνοεί. Εν αντιθέσει με την Ελλάδα που έχει επίσημη θρησκεία, την Ορθοδοξία, η Κύπρος είναι κοσμικό κράτος. Δεν έχει επίσημη θρησκεία. Το άρθρο 18 του Συντάγματος λέει ότι όλες οι θρησκείες, οι αναγνωρισμένες θρησκείες ασφαλώς, βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς επίπεδο, είναι at par. Αυτό το πράγμα δεν είναι γνωστό στην Κύπρο από τον μέσο Ελληνοκύπριο. Νομίζω ότι υπάρχει επίσημη θρησκεία. Ναι. Και δεν είναι ο μέσος Ελληνοκύπριος που φταίει, είναι ο ρόλος τον οποίο παίζει εις το προσκήνιο ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος και πολλά άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, τα περισσότερα στρατόπεδα έχουν έναν Ελληνοορθόδοξο ναίσκον. Την ίδια ώρα που εγκατάφερε η πολιτεία να πιένουν στο στρατό οι Μαρονίδες, οι Αρμένοι. Τα νοσοκομεία μας είναι γεμάτα με εικόνες Ελληνοορθόδοξες. Δηλαδή αν γυρίσει το κεφάλι του προς τον τοίχο ο Τουρκοκύπριος μέχρι πρόσφατα, ο Μαρονίδης και ο Αρμένης, βλέπει τις Ελληνοορθόδοξες εικόνες ιστοκρατικών νοσοκομείων της χώρας που δεν έχει επίσημη θρησκεία και είναι κοσμικό. Για μένα αυτές είναι κραυγαλαίες αντιφάσεις τόσο βιζαβή του συντάγματος αλλά και μια θα έλεγα ένδειξη μη σεβασμού προς τις άλλες μικρότερες κοινότητες που νομικά αποτελούν μέρος της ελληνικής κοινότητας της Κύπρου, αλλά έχουν κάποια διαφορετική κουλτούρα. Και θρησκεία. Ναι. Εδώ αγγίζουμε ίσως ένα άλλο θέμα. Δεν έχει συνειδητοποιηθεί ότι αυτή η χώρα είναι πολυπολιτισμική, πολύ περισσότερο τελευταία δεκαετία, όταν έχουμε γεμίσει με πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άλλο. Και του τρίτου κόσμου. Δηλαδή, και εδώ πάλι ίσως λιγότερο να φταίει ο πολίτης και πιο πολύ το κράτος. Δηλαδή, θυμούμε η Αρχιεπισκοπή παλιά εξέδιδε των περιοδικών η Ελληνική Κύπρος την ίδια ώρα που η τουρκοκυπριακή εθνικιστική ηγεσία έλεγε ότι Κύπρος Τούρκτουρ. Κύπρος είναι τουρκική. Πώς να πείσεις τον κόσμο ότι λίγο διαφορετικά τα πράγματα όταν από τις επίσημες πλευρές υπάρχει αυτός ο καθημερινός βομβαρδισμός με αυτά τα συνθήματα. Άρα εκ των γεγονότων δηλαδή ο Κύπριος πολίτης θεωρεί ή έχει την λαθασμένη αυτήν αντίληψη ότι υπάρχει επίσημη θρησκεία ουσιαστικά άτυπα ίσως να υπάρχει. Αν μπορούσαμε να θέσουμε ιστορικά τον το πλαίσιο πως αποκτάτουν την άτυπη ισχύ η θρησκεία στην Κύπρο, πως όπου να ξεκινούσαμε. Ναι, η γνώμη μου είναι ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπου ανέθετε το ρόλο του Μιλέτ Πασού του Εθνάρχη στις διάφορες επαρχίες που συνέθεταν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, Μιλέτ Πασού δεν υπήρχε μόνο στην Κύπρο, υπήρχε και στη Σερβία, στη Βουλγαρία και αλλού.
Ο ρόλος του Μιλέτ Πασί ανεντέθη στην Κύπρο στον εγκάστοτε αρχιεπίσκοπο, στον οποίο είχαν δοθεί αρκετές εξουσίες και ήταν ο εκπρόσωπος ολόκληρης της κοινότητας στην πύλη, στην πόρτα. Η εθναρχική ιδιότητα εξασφάλιζε στον αρχιεπίσκοπο το δικαίωμα να απευθύνεται προς τις τοπικές αρχές και κυρίως προς την τουρκική κυβέρνηση και τον Σουλτάνο για να υποβάλει αιτήματα ή παράπονα σε περίπτωση παραβίασης των θρησκευτικών δικαιωμάτων των ντόπιων ή καταπίεσης τους από σκληρούς διοικητές. Όταν οι παρεμβάσεις των αρχιεπισκόπων είχαν θετικά αποτελέσματα, αυξανόταν ασφαλώς σημαντικά το κύρος και η δύναμη της Κυπριακής Εκκλησίας απέναντι στην τοπική Οθωμανική διοίκηση. Αυτό το πράγμα το οποίο εδόθηνε στην Εκκλησία από το Σουλτάνο ως προνόμιο, εσυνέχισε ακόμα και όταν η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε ανεξάρτητο κράτος και αποκτήσαμε πρόεδρο. Συνεχίσαμε να ονομάζουμε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριον Εθνάρχη. Και εδώ βλέπω τις αντιφάσεις πάλι. Όταν έχεις εκλεγμένο πρόεδρο, δεν έχεις Εθνάρχη. Αλλά από τη στιγμή που εσηκώνονταν οι τρίχες μας, όταν πήγαινε κάποιος να μιλήσει για Κυπριακή, οντότητα την Κυπριακή συνείδηση, διότι ανήκαμε στο ελληνικό έθνος, πώς μπορείς να είσαι εθνάρχης ενός μικρού τμήματος αυτού του έθνους και να μην είσαι τίποτε του άλλου, του μεγαλύτερου κομματιού. Φυσικά, ουδέποτε κάτσαμε, είναι η γνώμη μου, να εμβαθύνουμε σε αυτές τις έννοιες. Για μένα, παρά τον σεβασμό και την εκτίμηση της οποίας έχει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, έπαψε να είναι εθνάρχης από την ώρα που έγινε εκλεγμένος πρόεδρος. Με το 60 η Κύπρος χειραφετήθη, επήρε την ανεξαρτησία και απέκτησε εκλεγμένο πρόεδρο. Έπαψε οποιοδήποτε ρόλο στις εθναρχίες. Επειδή όμως συνεδίαζε τις δύο ιδιότητες ο Αρχιεπίσκοπος, υπήρχε αυτή η σύγχυση και το αποδίδαμε ρόλο εθνάρχη. Εγώ λέω, αν το δει κανένας έτσι στο βάθος, δεν στέκει αυτό το πράγμα. Η προσωπικότητα του Μακαρίου σίγουρα καθόρισε και όρισε το περιεχόμενο, τι ακολούθησε. Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο τον Μαξ Βέμπερ, υπάρχουν τρεις τύποι εξουσίας. Ο παραδοσιακός τύπος εξουσίας, που όπως για παράδειγμα ένας αρχιεπίσκοπος, ένας θρησκευτικός ηγέτης, ο χαρισματικός ηγέτης, η χαρισματική εξουσία που πηγάζει από το χάρισμα του ατόμου αυτού να έχει να κερδίζει και τα λοιπά, και από το γόητρο και το κύριο του, όπως ο Τσίπρας και άλλοι, και ο σύγχρονος, ο μοντέρνος ηγέτης, ο οποίος το ονομάζει, ονομάζεται ορθολογιστική μορφή εξουσίας, που πηγάζει από την εξουσία των λαών, νομιμοποιείται η νόμιμη εξουσία από το γεγονός ότι είναι εκλεγμένος, ότι έχει διαθέτει νόμιμη εξουσία. Με αυτά τα δεδομένα, στην περίπτωση της Κύπρου έχουμε αυτή την αντίφαση. Έχουμε έναν παραδοσιακό ηγέτη, ο οποίος ήταν και χαρισματικός και μετά το 59-60 ήταν σίγουρα ο ηγέτης ο οποίος εκέρδιζε, ήταν και νόμιμος ηγέτης. Με αυτά τα δεδομένα, αυτή η σύγχυση των ρόλων δημιούργησε έναν πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη θέση για τους μετέπειτα προέδρους της Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του προέδρου, πρώτου προέδρου της Δημοκρατίας, που δημιούργησε τα δεδομένα, τις προσδοκίες και έναν πλαίσιο εξουσίας όπου δεν μπορούσε ουσιαστικά να τον αμφισβητήσει κανένας, γιατί εδιέθετε όλες τις πηγές εξουσίας, τα ήξερε, τα συνδυάζει, όχι πάντα με τον πιο καλό τρόπο, αλλά τα συνδυάζει αυτά όλα. Και δημιούργησε κάποια δεδομένα, κοινωνιολογικά, αν θέλουμε να μιλήσουμε έτσι. Με αυτόν το πλαίσιο όμως, ευρεθήκαμε το 2014, το Μακάριος επέθανε το 1979,
77 πεθάνει ο Μακάριος και έχουμε μετά από τόσα χρόνια και εξακολουθούμε να έχουμε αυτήν την δύσκολη κατάσταση με έναν αρχιεπίσκοπο που εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του εθνάρχη. Ένα αρχιεπίσκοπο που πεθάνει ακόμα ένας αρχιεπίσκοπος, βγήκε ένα άλλος. Έχουμε ένα αρχιεπίσκοπο που θέλει να τον παίζει εθνάρχη και έχουμε έναν κλίμα όπου δεν σηκώνει αυτήν την κατάσταση πλέον. Με τεράστια προβλήματα όσον αφορά και το ρόλο της Εκκλησίας. Να μιλήσουμε και ρόλο του στην εκπαίδευση, στο δεύτερο κομμάτι, που είναι τεράστια σημασία. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τον οικονομικό ρόλο της Εκκλησίας. Πώς μπορεί σήμερα μια Εκκλησία η οποία τη χάνει των προνομίων και να μην φορολογείται, να θέλει να παίζει και αυτόν τον οικονομικό ρόλο και να καθορίζει εκτός, για να μην μιλήσουμε και για το Κυπριακό και το ρόλο της στο Κυπριακό. Αλλά τουλάχιστον λόγω οικονομικής κρίσης. Πες μας τι νομίζετε για την οικονομική παρέμβαση της Εκκλησίας. Τα οικονομικά πάντα ήταν είχα μια δύσκολη αντιμετώπιση παλιά για την Εκκλησία και θυμούμε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο Σάγκης εγείρε του θέμα για τα οικονομικά της Εκκλησίας, έβρισκε έναν εύσχυμο τρόπο να αποφύγει τη συζήτηση για το θέμα. Το οποίο για μένα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η συνειδητοποίηση ότι ήταν δύσκολο να εξηγηθεί ο ρόλος της Εκκλησίας μέσα στην οικονομία και με όλων εκείνων των πλούτων που ακόμα διαθέτει η Εκκλησία, έστω και αν σήμερα παρουσιάζει πρόβλημα ρευστότητας. Εάν κοιτάξω σήμερα, ο ρόλος του Αρχιεπισκόπου είναι σχεδόν αποκλειστικά στην οικονομική σφαίρα. Εκείνο με το οποίο δεν ασχολείται ο Αρχιεπίσκοπος είναι τα θρησκευτικά θέματα. Ασχολείται με όλα τα άλλα. Διαρωτήθηκα αν είχε ίσως μια μόρφωση την οποία εγώ αγνοούσα. Αλλά κοιτάζοντας χθες το βράδυ στο ίντερνετ είδα ότι έχει ένα δίπλωμα θεολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν θα έλεγα ότι, μάλλον να το πω διαφορετικά, με τις συνθήκες που εξελέγει ο Αρχιεπίσκοπος είχα την εκτίμηση ότι θα παρουσίαζε έναν προφίλ χαμηλών τόνων. Έκανα πολύ μεγάλο λάθος. Το αντίθετο συνέβη. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι σχεδόν κάθε μέρα στα κανάλια, στα ραδιόφωνα και εδώ. Έχω την εντύπωση δεν μπορούμε να με φόμεθα μόνο τον Αρχιεπίσκοπο, παρόλο που βρίσκομαι μπροστά από δημοσιογράφους. Θα πω ότι φταίν πάρα πολύ οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια κλπ. Που του διούν αυτήν την ευκαιρία να μιλά. Θα κάνω ακόμα μια παρατήρηση για να είμαι και δίκαιος προς τους δημοσιογράφους. Η χώρα μας είναι μικρή. Δεν έχει πολλά happenings. Και προφανώς τα κανάλια δεν έχουν και την οικονομική επιφάνεια για να διορίζουν ανταποκριτές σε πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης και του υπολείπου κόσμου. Το αποτέλεσμα, οι ειδήσεις είναι λίγες. Και για να συμπληρωθεί αυτόν τον κενό, κάθε μέρα ακούμε όλους περίπου τους αρχηγούς των κομμάτων να τοποθετούνται πάνω σε όλα τα θέματα, με τη σειρά πρώτα ο ένας, μετά ο άλλος και φυσικά και ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος δεν είναι πολιτικός, αλλά όπως είπε ο Νίκος προηγουμένως, τίνει να παίρνει ένα ρόλο που δεν το αφισβητεί κανείς, αρχεύοντος. Έχω την εντύπωση ότι σημαντικό ρόλο για να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα θα μπορούσαν να παίξουν οι δημοσιογράφοι. Να μην μπαίνουν στον πειρασμό κάθε φορά που βγαίνει ο Αρχιεπίσκοπος από τη λειτουργία να σπέβδουν προς τον Αρχιεπίσκοπο και να ρωτούν τη γνώμη του επί παντός επιστητού. Ίσως κάποιοι να μην το έκαναν. Αλλά όταν περίπου έχεις το μικρόφωνο στο στόμα, είναι δύσκολο να μην μιλήσεις.
η παρουσία ιερωμένου στο πολιτικό προσκήνιο δεν μπορεί να είναι δείγμα ανεπτυγμένης κοινωνίας. Δηλαδή στη Γαλλία αυτή η ιστορία τέλειωσε με τον Μαζαρέν και τον Ρισελιέ. Στην Αγγλία δεν εμφανίζεται ο αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπερι πουθενά. Διαρωτώ με δε αν κανένας από εμάς άκουσε το όνομα του αρχιεπισκόπου Παρισίου. Μιλώ για μια χώρα των 60 εκατομμυρίων. Εμάς κάθε μέρα είναι στάνταρ η εμφάνιση της Εκκλησίας. Πρέπει να πω ότι η εμφάνιση ιερωμένων στο πολιτικό προσκήνιο κάπου έτσι ενοχλεί τα κοσμικά κράτη της Ευρώπης. Ακόμα και εκείνα που έχουν επίσημη θρησκεία. Δεν δέχεται πια αυτόν τον ρόλο η πολιτισμένη ή ανεπτυγμένη κοινωνία. Και ίσως πρέπει να γίνει κατανοητόν τον το πράγμα. Δηλαδή ακόμα και τον καιρό του αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο οποίος ήταν χαρισματική προσωπικότητα. Εν αντιθέσει με τους επόμενους. Σύμπας. Σύμπας. Και είχεν κύρος, ενοχλούσε το ράσο και η παρουσία του ιερωμένου ως πολιτικού εκπροσώπου. Δεν αφισβητήθηκε το κύρος του, ούτε η αξιοπρέπεια του, ούτε η σοβαρότητα του. Αλλά η παρουσία των 20ών αιώναν στα πολιτικά δώματα, αν θέλετε, της Ευρώπης θεωρείται ως μη φυσιολογική. Πολύ περισσότερο τώρα οι δύο διάδοχοι του Μακαρίου έχουν σαφώς διαφορετική γραμμή από τη γραμμή των εκάστοτε κυβερνήσεων. Πώς στέλνεις όλους τους ξένους που έρχονται εδώ για να συζητήσουν τον Κυπριακό να μιλήσουν με κάποιον ο οποίος όχι μόνο δεν εκφράζει την κυβερνητική πολιτική αλλά έχει και αντίθετη γραμμή. Φυσικά πρέπει να πω ότι το τελευταίο διάστημα ο νυν αρχιεπίσκοπος δεν αναδίδει αυτήν την εικόνα. Παλιά είχε πει ότι είναι του δίκο, δέχεται τη γραμμή του δίκο κλπ. Σήμερα ο αρχιεπίσκοπος έχει κάνει μια ανακοχή, έναν αντάντ με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, το οποίο είναι καλοδεχούμενο και από μέρους του πρόεδρου Αναστασιάδη, διότι έχει μια αντίθετη φωνή λιγότερη. Αυτό το πράγμα βέβαια ωφελεί και τις δύο πλευρές. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο αρχιεπίσκοπος έχει αλλάξει τις πολιτικές του θέσεις φυζαβή του Κυπριακού. Αλλά ο αρχιεπίσκοπος προωθεί ορισμένα μεγαλεπίβολα οικονομικά σχέδια. Και ελπίζοντας ότι θα τύχει διευκολύνσεων σε αυτά τα σχέδια, έχει αλλάξει την ρητορική του όσον αφορά το Κυπριακό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχοντας μια φωνή λιγότερη εναντίον του, δέχεται αυτήν την αναγωγή, αυτήν την αντάντ. Και είναι και οι δύο πλευρές από αυτήν την άποψη happy. Νομίζω με προσκεκλημένο τον Ιωσήφ Παγιάτα, που μας ρωτούν και οι ακροατές μας, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα αφού πρώτα ίσως διαβάσει η Δανάη κάποια από τα μηνύματά μας. Σχολιάζω. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Ένας ακροατής σχολιάζει χωρίς να εξετάζει, λέει, αν η εκλογή του Μακαρίου ήταν ορθή ή όχι, αν είναι μεγάλο κεφάλαιο που έδωσε ίσως λανθασμένα μηνύματα για τη θέση της Εκκλησίας, αλλά φυσικά ο σημερινός αρχιεπίσκοπος ξεπερνά τους προηγούμενους. Λάβαμε ένα μήνυμα στα αγγλικά, Νίκο, που ίσως θα το σχολιάσουμε στο δεύτερο μισό. Λέει, συνεχιζόμενη θρησκευτική σύγχυση
στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κυρίως στα δημόσια σχολεία. Κυρίως στα δημόσια σχολεία, που συμπεριφέρεται και χρησιμοποιεί την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία ως ένα κύριο σημαντικό κομμάτι των καθημερινών διδαγμάτων. Για παράδειγμα, η προσευχή το πρωί, θρησκευτικό μάθημα δύο φορές την εβδομάδα, εικόνες δεξιά και αριστερά είναι κάτι που πρέπει ίσως να συζητηθεί. Επίσης, γιατί μέχρι σήμερα η Τρόικα δεν απέτησε από την κυβέρνηση να φορολογήσει την εκκλησιαστική περιουσία και τα κέρδη από τις επιχειρήσεις της. Μόνο το φτωχό λαό ξεζουμίζει. Τι άλλο έχουμε, τα MME επίσης δίνουν σημασία στον Αρχιεπίσκοπο. Είναι επίσης και κάποια κόμματα που τον υποστηρίζουν, λέει εδώ ένας ακροατής. Γιατί όποτε έχουμε επίσημη επίσκεψη ξένων στην Κύπρο, είναι στο πρόγραμμα επισκέψεων και ο Αρχιεπίσκοπος. Άστρα 92.8. Πατάμε στη γη. Κοίταμε τα άστρα. Εκπομπή διαδράσης, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με θέμα η πολιτεία, η εκκλησία και το μέλλον, με προσκεκλημένον τον Ιωσήφ Παγιάτα, και συζητούμε το ζήτημα. Μείναμε στο σημείο όπου συζητούσαμε το θέμα του πρωτοκόλλου. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς είναι δυνατό σήμερα το πρωτόκολλο, από ό,τι πληροφορούμε, το προς το πρωτόκολλο έχει αναβαθμιστεί μετά τον κύριο Κλειδίδη και έχει γίνει νούμερο 2 από νούμερο 3. Ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος της Βουλής και μετά ήταν ο Αρχιεπίσκοπος. Έχει αναβαθμιστεί και γίνει στο νούμερο 2. Αν είναι σωστές οι πληροφορίες που λέω. Από την ώρα που το πρωτόκολλο εξακολουθεί να υφίσταται και έχει πάρει τη μορφή νομοθετήματος στη Βουλή, ακολουθείται αστηρά. Όποιος ξένος έρθει εδώ θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα δει τον πρόεδρο της Βουλής, θα δει τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν νομίζω να έγινε καμιά απόπειρα αλλαγής του πρωτοκόλλου και πιστεύω δεν θα γίνει απόπειρα αλλαγής του πρωτοκόλλου. Πώς θα μπορούσε να γίνει? Μια απόφαση της Βουλής. Αλλά δεν πιστεύω, λόγω της ντετάντ που αναφέρα προηγουμένως ότι υπάρχει μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου, δεν πιστεύω ότι θα γίνει καν σκέψη προώθησης μιας τέτοιας αλλαγής και θα συνεχίσει να υφίσταται αυτόν το πρωτόκολλο και θα συνεχίσουν οι οποιοδήποτε ξένοι πολιτικοί επισκέπτονται τη χώρα μας να επισκέπτονται καλώς τους δύο της Τριάδας και κακώς, κατά την άποψη μου, των τρίτων της Τριάδας, που δεν έπρεπε να του αποδίδεται πολιτικός ρόλος σε μια ανεξάρτητη χώρα με μια κατά τεκμήριον μοντέρνα κοινωνία που δεν είμαστε δυστυχώς. Δηλαδή το αν θα έχουμε κοσμικό κράτος και όχι θεοκρατικό καθεστώς, πρέπει φυσικά να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτήν την κατάσταση και να αλλάξει αυτό το πρόβλημα. Αλλά είναι ένα ζήτημα που θα δούμε στη συνέχεια. Να πούμε στο άλλο θέμα. Κάποιοι από τους ακροατές μας ρωτούν για το θέμα της φορολόγησης. Είμαστε μια χώρα όπου σήμερα έδεχθηκαν μια μείωση των μισθών κατά 20%, έχουμε μαζική ανεργία της τάξης του 17%, 16%, 40% μέσα στους νέους, φορολόγηση του κόσμου και η Εκκλησία εξακολουθεί να μην φορολογείται. Υπάρχει ένα θέμα για τον πλούτο της Εκκλησίας και το γεγονός ότι απολαμβάνει προνόμια και έχει και άποψη για τα πάντα. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Η γνώμη μου είναι ότι δεν θα γίνει τίποτε. Πιο πολύ τα επόμενα 2 με 3 χρόνια, και για να λυθεί αυτό το πράγμα θα πρέπει να λυθεί με κάποια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ακριβώς όπως έγινε με το θέμα της ομοφιλοφιλίας, που θα το συζητούσαμε δεν ξέρω πόσα χρόνια αν ο φίλος Αλέκος Μωδινός δεν κατέφευγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ακριβώς όπως έγινε με την περίπτωση Ιμπραήμ Αζίζ, που την ξέρω καλά γιατί και εγώ είχα προσπαθήσει να βοηθήσω
αυτήν την περίπτωση. Ο συντηρητισμός που μας διακατέχει, οι συμμαχίες αν θέλετε μεταξύ εκκλησίας και πολιτείας, δεν θα δώσουν αυτήν την ευκαιρία. Δεν χρειάζεται να αναφέρω ότι ορισμένες αλλαγές δεν έγιναν όταν είχαμε αριστερή προοδευτική κυβέρνηση. Δεν διέρθησαν αυτά τα θέματα. Είναι πεποίθηση μου ότι αυτά τα πράγματα, τόσο αφορά την φορολογία της Εκκλησίας, αλλά και άλλα, θα λυθούν μόνο με την καταφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όταν κάποιος θα αποφασίσει να καταφύγει και θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι χρειάζεται και αρκετά χρήματα, ίσως είναι έναν αντικίνητρο αυτής της ιστορίας. Διότι δεν πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με ψίχουλα. Χρειάζονται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Καλά, εντάξει, αν υπάρχει νομικό θέμα και τα λοιπά, είναι ένα δύσκολο θέμα το οποίο αξίζει να συζητήσουμε. Αλλά νομίζω είναι πιο τεχνικό. Αλλά η ουσία του επιχειρήματος που θέτεται είναι ότι εάν δεν υπάρχει μια εξωτερική πίεση που να μας αναγκάζει να το κάνουμε, δεν θα προχωρήσει λόγω των συσχετισμών και των ισορροπιών δυνάμεων που υπάρχουν. Δηλαδή, είναι αντιληπτό το ζήτημα που είναι τόσο εδρεωμένα και εμπλεκόμενα τα διάφορα συμφέροντα γύρω από αυτό το θέμα που θα εμποδίσουν την οποιαδήποτε πρόοδο. Εδώ δεν αντιμετωπίσαμε την ιστορία της μισθοδοσίας των παπάδων. Mm. Έναν κοσμικό κράτος πληρώνει τους παπάδες της υπαίθρου της μεγαλύτερης θρησκείας του λαού. Υπάρχει θέμα διάκρισης εδώ, θρησκευτικής διάκρισης. Θα σου πω. Πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια, απετάθησαν και οι Καθολικοί και οι Αρμένιδες και οι Μαρονίτες και είπαν, αφού πληρώνεται τους Ορθόδοξους, το Σύνταγμα λέει όλες οι θρησκείες είναι ατπά, θα μας πληρώνει και εμάς. Φυσικά, πώς είναι οι παπάδες αυτών των δογμάτων. Μια τουζίνα, μακάρι. Η μεγάλη μαζά είναι οι παπάδες της υπαίθρου της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Εδώ έρχεται η απορία από πού και ας πούμε έναν κοσμικό κράτος πληρώνει παπάδες. Δηλαδή στη Γερμανία για παράδειγμα υπάρχουν δύο θρησκείες αγνωρισμένες, ο καθολικισμός και ο προτεσταντισμός. Υπήρχε την εποχή μου τουλάχιστον το λεγόμενο Kirchensteuer, ο εκκλησιαστικός φόρος. Επληρώναν μόνο οι καθολικοί και οι προτεστάντες που ανήκαν στις δύο αναγνωρισμένες θρησκείες. Όλοι οι άλλοι δεν επληρώνουν, γιατί συμμορφώνονταν με το Σύνταγμα, το Γερμανικό. Δεν είχαν επίσημες άλλες θρησκείες στο Γερμανικό, δεν επληρώνουν κανένας φόρος, πλην των δύο αυτών δογμάτων. Εμείς ήρθαμε και πληρώναμε πολλούς, για να αφήσω ότι αρκετοί παλιά χαρακτηριζόμενοι ιερείς της υπαίθρου, σήμερα δεν είναι ιερείς της υπαίθρου. Δηλαδή ποιος μπορεί να πει ότι η Λακατάμνη είναι υπαίθρος ή η Αγλαντζιά είναι υπαίθρος. Τότε ήταν. Εγώ θα περίμενα ότι οι μετά των μακάριων κυβερνήσεις θα προσπαθούσαν να ανατρέψουν αυτή την ετεροβαρή συμφωνία. Διότι ήταν ετεροβαρής. Τα χτήματα τα οποία έδωσε η Εκκλησία και τα οποία ερίστο εμπαρόδο δεν έχουν ακόμα μεταβιβαστεί στο κράτος, και εγώ θα το έβρισκα μια χρυσή ευκαιρία το κράτος να έρθει να πει πάρτε τα πίσω. Φέτσι να αξίζω. Δεν έχετε να μας δώσετε όσα πληρώσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Μεταβιβάστε μας στο κράτος αντίστοιχη περιουσία ισοδύναμη με τους μισθούς που έχουν πληρωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έγινε αυτό το πράγμα και ομολογώ εμένα με απογοητεύει. Για να μην αναφερθώ σε τι είδους χτήματα έχει πρόθεση να μεταβιβάσει η Εκκλησία, σας πω για τα χτήματα στην Αυκολίδα και την Αυκασίδα. Ξέρετε που είναι αυτά τα μέρη. Επομένως, εγώ θα έβλεπα μια ευκαιρία να αναιρεθεί αυτή η συμφωνία, πολύ περισσότερο διότι δεν έχει γίνει η μεταβίβαση. Εξεπλάγει που καμιά κυβέρνηση δεν το είδε έτσι το θέμα.
Αλλά το θέμα εκεί είναι, πρέπει να πάμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, νομίζω τώρα. Νομίζω μας είναι η γέφυρα. Νομίζω είναι και η κοινή γνώμη, δηλαδή η δυσκολία να χειριστείς το θέμα έχει να κάνει και με την απήχηση που έχει η Εκκλησία γενικότερα στην Κυπριακή κοινωνία και κάτι που νομίζω σχετίζεται με τα θέματα της εκπαίδευσης, δηλαδή και το ρόλο της εκπαίδευσης ως προς το θρήσκευμα, αν θέλετε την διδασκαλία μιας επίσημης θρησκείας στο σχολείο. Είναι τόσο δημοφιλής η Εκκλησία, δηλαδή όταν κάποιος πήγε να πει, κοίταξε, ήρθαμε να κάνουμε τόσες περικοπές στο κοινωνικό κράτος. Έχουμε κάνει περικοπές στα θέματα που έχουν να κάνουμε στους ανάπηρους, έχουμε να κάνουμε περικοπές στις μονογονείς, έχουμε να κάνουμε τόσες περικοπές στα κοινωνικά δικαιώματα όλων. Πώς, ομάδες, ναι, ομάδες. Σε όλες τις ευάλωτες ομάδες, όπου αδύνατος τον έχουμε πετσοκόψει, ελαίω οικονομικής κρίσης, ή τουλάχιστον αυτόν επικαλούμαστε, δεν δικαιολογείται πλέον οποιαδήποτε επιχορήγηση της πιο πλούσιας επιχείρησης της Κύπρου, της πιο μεγάλης, από πλευράς του πλούτου, της πιο μεγάλης ιδιοκτήτριας εταιρείας γης της χώρας. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί κοινωνικά. Και με παραξενεύει που αυτό το θέμα που θεωρώ ότι η μάζα του κόσμου σήμερα είναι έτοιμη και είναι έτοιμη να δεχτούν και το βλέπουμε σε διάφορα σήμερα όπου δοκιμάζεται κοινή γνώμη, είτε θα έχουν να κάνουν με δύσκολα θέματα όπως για παράδειγμα με την ομοφυλοφιλία, με κοινωνικά άλλα θέματα τα οποία σε προηγούμενες γενιές, σε προηγούμενες δεκαετίες ίσως να ήταν δύσκολο, να μην υπάρχει η ανάλογη πολιτική τόλμη για να τεθεί το θέμα κάτω, να δοκιμαστεί τουλάχιστον η κοινωνία. Αυτός ο διαχωρισμός, ο αναγκαίος διαχωρισμός που πρέπει να γίνει. Ένας βασικός λόγος είναι ότι η Εκκλησία διατηρεί ακόμα το φοροστέφανον του αγωνιστή και του υπερασπιστή των ελληνοκυπριακών δικαίων. Δεν νομίζω ότι η μάζα του λαού ξέρει ακριβώς το ρόλο που διαδραμάτισε η θρησκεία. Δηλαδή ίσως οι μνήμες πάνε μέχρι των απαχωνισμών του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, εκεί που υπήρχε το ηρωικό στοιχείο. Δεν πάει πιο πίσω για να δει ότι η Εκκλησία ήταν ο φοροεισπράχτης του Σουλτάν. Και είχε αυτόν το δικαίωμα, να θυμούμε καλά, μέχρι το 1832, όταν στην Τουρκία έγιναν κάποιες μεταρρυθμίσεις και αφηρέθη αυτό το δικαίωμα από την Εκκλησία. Αλλά από το 1570 που ήρθα μέχρι το 1830, δηλαδή μιλούμε για 300 χρόνια, ήταν ο φοροεισπράχτης η Εκκλησία και μάλιστα δεν εμπληρώνε φόρους η Εκκλησία, εξού και μαζεύτην όλη αυτή η τεράστια περιουσία από τους χωρικούς βασικά, διότι ήταν η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων, ζούσε στην Ήπεθρο μέχρι την εισβολή, το 75% ήταν στην Ήπεθρο. Δεν επλήρωναν, εμαζεύτην όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η περιουσία στην Εκκλησία και σήμερα ο δυσέγγονος εκείνου που έδωσε στην Εκκλησία έναν οικόπεδο δωρεάν για να το πάρει και να χτίσει ένα σπίτι μπορεί να πληρώνει 100.000 ευρώ στην Εκκλησία. Ο φωτοστέφανος, επαναλαμβάνω, της Εκκλησίας δημιουργεί την εντύπωση ότι πρέπει να συνεχίσει να έχει προτιμησιακή μεταχείριση, να είναι στο απειρόβλητο, έστω και αν διαδραματίζει ρόλο μεγάλου επιχειρηματία. Η Εκκλησία πλήρωσε το φόρο να γίνει της περιουσίας που πληρώνουμε εμείς οι πολίτες, ρωτά ένας ακροατής. Δεν νομίζω να πληρώνει η Εκκλησία. Είπαμε, αυτά τα πράγματα μόνο προσφύγει σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα τα λύσει, όπου θα γίνει επίκληση της ισοπολιτείας και θα αλλάξουν. Να ρωτήσουμε κάτι για την παιδεία. Ναι, που είναι και αίτημα των ακροατών, νομίζω. Κατά πόσον είναι θεμητό να διδάσκονται τα θρησκευτικά, να διδάσκεται ένα συγκεκριμένο θρήσκευμα
στο σχολείο. Ως κατήχηση. Ως κατήχηση ουσιαστικά, ναι. Θα θέλαμε τη γνώμη σας πάνω στο θέμα. Στην Ελλάδα αυτή η συζήτηση είναι αδιανόητη. Είναι μέρος της διδασκαλίας και πρέπει, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο η Ελλάδα και μπορεί να υπάρχει και το επιχείρημα ότι έχει επίσημη θρησκεία η Ορθοδοξία. Στην Κύπρο δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Στη Γαλλία σταμάτησε αυτή η ιστορία από τον 19ο αιώνα. Εις το βορρά γίνεται αγώνας εκ μέρους των δασκάλων για να μην εισαχθεί η θρησκευτική διδασκαλία στα σχολεία και μάλιστα έμπαιναν δασκάλοι στις αίθουσες και διέκοπταν το μάθημα για να μην αφήσουν να προχωρήσει η διδασκαλία. Είναι γνωστοί οι αγώνες που έκαμε νυχτός η συντεχνία των δασκάλων εναντίον της εισαγωγής του μαθήματος των θρησκευτικών στα κατεχόμενα. Διδάσκεται όμως τώρα, δεν είναι? Ακόμα χτες νομίζω. Προσπαθεί να το επιβάλλει η Τουρκία. Προσπαθεί να το επιβάλλει η Τουρκία με συνεχιζόμενη την αντίδραση εκ μέρους των δασκάλων. Τόσο με αρθρογραφία, όσο και με ενέργειες. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν μπορείς να δογματίζεις τον μαθητή. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι το μάθημα των θρησκευτικών, αν θα συνέχιζε, πρώτα έπρεπε να γίνει προαιρετικό κατά την άποψή μου. Αλλά και αν θα συνέχιζε, έπρεπε να πάρει τη μορφή συγκριτικής θρησκεολογίας. Δηλαδή, να έρθεις να πεις του μαθητή, αν μη τι άλλο, υπάρχουν οι 7 μεγάλες θρησκείες. Δουισμός, βουδισμός, οι 3 χριστιανικές θρησκείες, το Ισλάμ κλπ. Δώσ' του μαθητή να πάρει μια γεύση των θρησκειών. Διότι οι θρησκείες έχουν μέσα φιλοσοφικών υπόβαθρων, το οποίο είναι σεβαστών και σημαντικών. Δηλαδή, αν αφήσουμε το μύθο που υπάρχει πίσω από τις εκκλησίες, που εγώ λέω το μύθο και κυριολεκτό, υπάρχει φιλοσοφική πτυχή που είναι σημαντική. Να διδαχτεί η φιλοσοφική πτυχή, όπως διδάσκεται η φιλοσοφία και δεν ενοχλεί κανένα. Να διδαχτεί και η συγκριτική θρησκεολογία. Μα υποθέτω ότι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα, αλλά το διδάσκουν και οι θεολόγοι. Το διδάσκουν στο English. Ναι, λόγω ότι διδάσκεται η θρησκεολογία, αλλά το διδάσκουν οι θεολόγοι, οι οποίοι για να γελοποιήσουν τις άλλες θρησκείες. Όχι με την άποψη του. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται. Κοίταξε, όταν μιλάς σήμερα και σου λένε ότι η καθολική είναι αιρετική και η προτεστάντη. Είναι σωστή η διδασκαλία αυτή? Επειδή ο ένας έχει το φιλιόκβε και ο άλλος δεν το έχει. Είναι αυτή η ουσία των θρησκείων? Είναι και πέραν της διδασκαλίας, διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν προσκυνήματα στο σχολείο, υπάρχουν αγιασμοί, υπάρχουν κοινωνίες κτλ. Αλλά το ζήτημα, νομίζω που μπορούσαμε, το ερώτημα που μπορούσαμε να θέσουμε είναι κατά πόσο η διδασκαλία, διότι βάσει συγκεκριμένο δεδομένο στην Κύπρο παραδείγματος χάρη, κάποιος όντως μπορεί να απαλλαγεί, ένα παιδί μπορεί να απαλλαγεί από τη διδασκαλία το θρησκευτικό, αλλά θα πρέπει οι γονείς του να δηλώσουν ότι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, όχι απλά να δηλώσουν ότι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά ότι είναι κάποιας άλλη συγκεκριμένη θρησκεία. Και αυτό νομίζω προκαλεί ένα θέμα άνησης μεταχείρισης ουσιαστικά, κάτι που υποχρεώνει τους γονείς να δηλώσουν το θρήσκευμά τους, κάτι που είναι προσωπικό δεδομένο σύμφωνα νομίζω και με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Πώς μπορούσαμε να το συζητήσουμε αυτό? Και υπάρχει και ακόμα κάτι, την ώρα που κάνουν θρησκευτικά το παιδί δεν έχει τι να κάνει. Είναι έξω στην αυλή ή είναι στη βιβλιοθήκη. Και στη βιβλιοθήκη, δυστυχώς, σήμερα μπορεί να μην έχει και βιβλία η βιβλιοθήκη, ή μπορεί να θεωρείται για τιμωρία στο σχολείο. Πήγαινε στη βιβλιοθήκη. Αν είσαι άταχτος, πήγαινε στη βιβλιοθήκη, σου λέω. Εγώ έχω την αίσθηση ότι τους περισσότερους γονείς δεν τους ενοχλεί στην Κύπρο το ότι διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών. Δεν αντιμετωπίζεται σαν θέμα αρχής και επιλογής. Κάποιοι γονείς ενοχλούνται. Αλλά πρέπει να κάνουν ολόκληρο αγώνα για να εξαιρεθούν τα παιδιά.
Και φυσικά η εξαίρεση δεν είναι καλή για το παιδί. Στιγματίζεται. Έχω την αίσθηση ότι στην Κύπρο δεν ήρθε ακόμα η ώρα που θα γίνει αυτό το πράγμα και πιστεύω ακόμα ότι στα θέματα θρησκείας η Κύπρος ακολουθεί την Ελλάδα. Δηλαδή αν δεν κάνει κάποια βήματα η Ελλάδα, δύσκολα η Κυπριακή Δημοκρατία θα κάνει αυτά τα βήματα. Άρα ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θα ορκίσει θρησκευτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δώσει αντίθετα δείγματα ότι θρησκεύει βαθιά. Και μάλιστα εν αντιθέσει με κάτι που έκαμε ο κύριος Χριστόφιας προηγουμένως και δεν έτυχε της προσοχής. Όταν ο κύριος Χριστόφιας εκλήθηνε στην Επιτροπή Μπική, είπε η χώρα μου είναι κοσμική και δεν μπορώ να δώσω θρησκευτικό όρκο. Δηλαδή μια συνέπεια με το Σύνταγμα μέσα σε όλη εκείνη την περιβραίουσα ατμόσφαιρα δεν την είδε κανένας τότε. Ενώ και έχουμε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας που ερωτήθηκε αν έχετε την Παναγία δίπλα σας. Ναι, λέει, έχω την Παναγία δίπλα μου όταν πήγα να κάνω την εγχείρηση. Γιατί έπιες το πιο ακριβό και το καλύτερο στον κόσμο νοσοκομείο όταν θα πήγαινε? Γιατί δεν πήγαινε εδώ δίπλα να κάνει εγχείρηση με την Παναγία δίπλα του, αφού είχε τόση πίστη στη θρησκεία? Διάλεξε την καλύτερη, την πιο ακριβή ιατρικό χώρο να κάνει την εγχείρηση. Επομένως, υπάρχει και εκεί αντίφαση που πρέπει να υποδείξουμε. Νομίζω όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το θρήσκευμα του καθενός νομίζω είναι δικαίωμα του καθενός. Ατομικό, βέβαια, ασφαλώς. Αλλά ακριβώς αυτό πρέπει να παραμένει ατομική υπόθεση, προσωπική υπόθεση του καθενός. Δικαίωμα είναι και το μη θρησκεύει. Βεβαίως, πολύ σωστό. Λοιπόν, νομίζω φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της κομμής, να αποχαιρετήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Ιωσήφ τον Παγιάτα, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννο Χριστοφίδη που μας βοήθησε εδώ στον ήχο και να δώσουμε ραντεβού ξανά στο μέλλον με, ίσως με κάποια αναφορμή ότι έχουμε κάποια βελτίωση και όχι για λόγους αρνητικούς. Νίκο, την κλείσουμε, ξαναζητούν το όνομα του φιλοξενού. Ο φιλοξενός μας είναι ο Ιωσήφ Παγιάτας, ο οποίος προφανώς άρεσε και θα ξανάρθει στην εκπομπή και θα συνεχίσουμε, γιατί το μεγάλο ζήτημα του ρόλου της θρησκείας και του ρόλου της Εκκλησίας στην πολιτεία, για να σκεφτούμε το μέλλον μιας επανενωμένης, ελπίζουμε, και ομόσπονδης Κύπρου, θα πρέπει να ξανασκεφτεί και το ρόλο που θα έχει η θρησκεία, έτσι. Ιωσήφ Παγιάτα, τελευταίος λόγος. Η θρησκεία είναι κάτι που είναι σφηνωμένο στο μυαλό των ανθρώπων για λόγους που δεν είναι της παρούσης. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να απαλλαγεί κανένας από τη θρησκεία. Και θα λέω ότι δεν είναι αυτό που εκλήθη σήμερα να συζητήσουμε, παρά μόνο πιο πολύ των ρόλων της Εκκλησίας σε συνάρτηση με την ανάμειξή της στην πολιτική σκηνή του τόπου, κάτι που δεν συνάδει με την έννοια της μοντέρνας, της προοδευτικής κοινωνίας. Και εδώ θα πρέπει να μην κατοχυρωνούμαστε όπως κάνουμε συνήθως πίσω, μα ξέρεις, η Κύπρος είναι διαφορετική. Η Κύπρος δεν είναι διαφορετική. Η Κύπρος είναι μια από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω αυτό γιατί είχα και τις εμπειρίες μου στην αρχή λιμένων, όταν προσπαθούσαμε να εξορθολογήσουμε τα λιμάνια και μας έλεγαν, μα ξέρεις, εμείς είμαστε διαφορετικοί. Και απαντούσα, δεν είμαστε διαφορετικοί εμείς. Είμαστε ένας χαλκάς πάνω στην ίδια αναλυσίδα που είναι όλα τα λιμάνια. Και η Κύπρος είναι ένας χαλκάς πάνω στην ίδια αναλυσίδα που είναι οι άλλες χώρες του κόσμου και σίγουρα οι υπόλοιπες 27 χώρες της Ευρώπης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημερίσουμε. Ευχαριστούμε, Ιωσήφ Παγιάτα, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και στους ακροατές μας, και να δώσουμε ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα. Διαδράσεις. Μια εκπομπή για την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ελευθερίες, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Μια απόπειρα κατανόησης της εποχής της αβεβαιότητας και της κρίσης. Μια εκπομπή για μας και τους άλλους. Με τους Νίκο Τριμικλινιώτη, Θανάη Ψήλα και Δημήτρη Τριμηθιώτη. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί.